Αγαπημένοι μας συντρόφοι Σακέτη, δύσκολη εβδομάδα η προηγούμενη για την εφημερίδα μας. Μαθαίναμε βέβαια ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο. Αλλά λέγαμε πως η Κέτη θα την κερδίσει και αυτή τη μάχη, όπως κέρδισε πολλές ακόμα. Με την καπατσοσύνη τη, την άρνησή της να τα βάλει κάτω, ακόμα και στα πιο δύσκολα. Με το χαμόγελο και την ανίκητη αισιοδοξία της. ...και ένα σύντομο ξέφωτο στην υγεία σου πριν από λίγες μέρες... ...μας έκανε να πιστέψουμε... ...πως εμείς έχουμε δίκιο και όχι οι γιατροί. Και πως εμάς θα υπαλληθεύσει για μια ακόμη φορά η Κέτη. Πως θα τους ξεγελάσει όλους... ...και γρήγορα θα σταθεί ξανά κοντά μας. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Και η αναγγελία του θανάτου σου σκόρπισε θλίψη. Μεγάλη θλίψη. Στην οικογένειά σου στους συντρόφους σου, σε όσους όλους εγνώρισαν, δούλεψαν και πάλεψαν μαζί σου. Όλοι είχαν κάτι να θυμηθούν, κάτι να πούν. Ζητήσαμε από ένα σύντροφο, από τους παλιότερους στην εφημερίδα, να μας γράψει κάτι για σένα. Κάτι σαν αποχαιρετιστήριο ρεπορτάζ. Έγραψε. Η Κέτη μας χάθηκε αναπάντεχα. Για τους στενά δικούς της, την οικογένειά της, δεν έχουμε λέξεις όμως και εμείς δικοί της είμαστε. Μας έκανε οι ίδια δικούς της, όπως είχε κάνει και άλλους πριν από μας. Με εκείνο το χαμόγελο πρόσκληση, έλα να δούμε τι θα κάνουμε. Το έχουν αυτό οι κομμουνιστές, να μιλάνε στον πληθυντικό και να είναι εμείς. Η κέτη μας το στον υπερθετικό. Αυτή ήταν με δυο λόγια η Κέτη, όπως τη ζήσαμε και εμείς οι νεότεροι στην εφημερίδα. Και τις μέρες αυτές που ξανασκαλίσαμε αναμνήσεις και ιστορίες, δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο που έρχονταν στο μυαλό είναι η μάχη που έδωσε η Κέτη, χρεωμένη τότε στη δουλειά της εφημερίδας, μαζί με πολλούς ακόμα συντρόφους, για να παραμείνει το κόμμα όρθιο την περίοδο της κρίσης. Να διασφαλίσει τη συνέχεια και τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Εκεί, οι αρετές ανθρώπων όπως η Κέτη, αρετές που ζυμώθηκαν με την ιδεολογία μας, με την απέραντη αγάπη για το κόμμα και τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουμε έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Το πείσμα, η ανυποχώρητη στάση της, η ακαιρεότητα του χαρακτήρα της, τα τσεκουράτα λόγια, η οξυδέρκεια, η ντομπροσύνη της ήταν ανεκτήμητα όπλα στη μάχη με τον αντίπαλο εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Ήταν όμως αυτά που τη χαρακτήριζαν και σε κάθε της χρέωση, όπου έδειξε παντού μεγάλη αίσθηση της ευθύνη. Η έγνοια της για τον ριζοσπάστη δεν περιορίζονταν στη στενή κομματική της χρέωση, όπου ανταποκρίνονταν και με το παραπάνω. Η Κέντη είχε άποψη, γνώμη για όλα. Την έλεγε και την υπερασπίζονταν για το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σπουδαίο στην εφημερίδα. Η συμβολή της υπήρξε μεγάλη στην προσπάθεια να αυξηθεί η κυκλοφορία του ριζοσπάστη. Να οργανωθεί το δίκτυο διανομής του Σαββατοκυριακάτικου φίλου από τις κομματικές οργανώσεις να αυξηθούν οι συνδρομητέ, να γίνει υπόθεση του ίδιου του κόμματο και των οργανώσεων η διακίνηση τη εφημερίδα μα ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη. Η υποδομή που διαμορφώθηκε και με δική της καθοριστική συμβολή μας επιτρέπει σήμερα να σχεδιάζουμε και να κάνουμε και άλλα βήματα. Να στηριχτούμε στα δικά μας μέσα, στις δικές μας δυνάμεις, για να φτάνει ο η φωνή του κόμματος σταθερά σε ακόμα περισσότερους. Παράλληλα βέβαια με την προσπάθεια να γίνει η εφημερίδα μας καλύτερη, πιο μαχητική, να παίζει με μεγαλύτερη επάρκεια τον καθοδηγητικό της ρόλο. Από την κέντη που αποχαιρετάμε σήμερα, μαζί με τις καλύτερες αναμνήσεις, μαζί με τη γλυκιά φωνή της που συντρόφευσε πολλές από τις συναισθιάσεις του Ριζοσπάστη, κρατάμε ως παρακαταθήκη την ακούραστη κομμουνιστική της εργατικότητα. Κρατάμε την έγνοια της για όλους και για τον καθένα μας ξεχωριστά τη μεγάλη προσφορά της στην εφημερίδα όλα όσα μας έμαθε με την αταλάντευτη στάση της. Αντίο συντρόφισσα Σακέτη, θα σε θυμόμαστε πάντα.